Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Εδώ από το συσίδιο Λάρνακας βρισκόμαστε μαζί με το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου και μια τεράστια ομάδα, όπως βλέπετε, θελοντών εδώ για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και με όλη την αγάπη που μας διακατέχει να οργανώσουμε αυτή την εκδήλωση στο να φέρουμε πράγματα και να βοηθήσουμε τις οικογένειες. Να φέρουμε τρόφιμα, να φέρουμε φαγόσιμα, να φέρουμε πράγματα τα οποία είναι καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, ανάγκες οι οποίες ποτέ δεν σταματάνε, ούτε με το πέρασμα του χρόνου, είναι καθημερινές ανάγκες, τις χρειάζεται ο άνθρωπος. Και είπαμε ότι στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, όχι μόνο με τον κορονοϊό, αλλά και γενικότερα με την κρίση που υπάρχει στην οικονομία και σε πολλούς τομείς, επαγγελματικά, οικογενειακά και σε πολλά άλλα θέματα, εμείς στηρίζουμε τον κόσμο, στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας, προσφέρουμε με τον καλύτερο και δυνατότερο ξεχωριστό τρόπο. Και το πιο απλό, παιδιά, είναι το φαγητό. Ποιος δεν χρειάζεται φαγητό σήμερα, ποιος μπορεί να στερείται το φαγητό του σήμερα. Αυτά είναι κάποια πράγματα που πάντα μας απασχολούσαν, αλλά τώρα. Σε αυτούς τους καιρούς τους δύσκολους μας απασχολούν ακόμη περισσότερο. Ακόμη περισσότερο και αυτό που πρέπει να πούμε και να καλέσουμε τον κόσμο, να κάνουμε ένα κάλεσμα προς τον κόσμο, είναι ότι δεν πρέπει να στηρίζουμε μόνο όταν είναι μέρες γιορτών. Πάντοτε καθημερινά υπάρχει ανάγκη σε αυτό που αναφέρες πριν. Ανάγκη για τρόφιμα. Είναι ό,τι σημαντικότερο έχουμε. Κάποιες φορές για πολλούς είναι εύκολη πρόσβαση, αλλά ας μην ξεχνάμε τον συνάνθρωπο μας που είναι. Πολύ δύσκολες μέρες, περνάνε δύσκολες μέρες, υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα, γι' αυτό βρισκόμαστε εμείς εδώ να στηρίξουμε. Θα δώσουμε και σε πάρα πολύ λίγο το λόγο στον κύριο Λάζαρο Φιλίππο να μας μιλήσει, να μας πει δύο λόγια για τη σημερινή παρουσία μας ολωνών εδώ. Να ευχαριστήσουμε θερμά όλο τον κόσμο από το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου, τον ίδιο τον Άγιο Λάζαρο, ο οποίος είναι πάντα παρά το πλευρό μας και δόξα τω Θεώ τον ευχαριστούμε γιατί μας ενώνει όλους κάθε φορά και μας κάνει μια αγκαλιά όλους. Για να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας. Ξέρουμε όλοι πως η αγάπη ενώνει τον κόσμο και η αγάπη φαίνεται στις δύσκολες στιγμές. Τέλεια. Και να ενημερώσουμε ότι με το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου όλα αυτά που κάνουμε συνεχίζονται καθημερινά ένας μεγάλος αγώνας από όλους τους εθελοντές. Καθ' όλη τη διάρκεια θα μας βλέπει ο κόσμος και ελπίζουμε κάθε φορά να είναι παρά το πλευρό μας όπως είναι όλο αυτόν τον καιρό ξεκινώντας και να στηρίζει αυτές τις προσπάθειες. Και η εκδήλωση μας δεν είναι μόνο τον Οκτώβριο που γίνεται μεγάλη εκδήλωση και πανήγυρη της Εκκλησίας του Αγίου Λαζάρου στην Δρομολαξά. Να πούμε ότι η Εκκλησία του Αγίου Λαζάρου στην Δρομολαξά προσφέρει όλη τη διάρκεια της χρονιάς και είναι δίπλα σε ιδρύματα, σε κόσμο, σε πονεμένες οικογένειες, σε παιδιά που το έχουν ανάγκη και σε αυτό το σημείο θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Λάζαρο Φιλίππο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την Έλα, έγινε να πάω και έναν τον πληθυνό. Ευχαριστώ τον του περιβολιού, κυρία Νάγια Καραναβουλανιάν, κυρία Στάλο Βουνιάδη, κύριε Νίκο Κουριντζή, κυρία Δημητρίου, κύριε Μάριε Πρίαμε, αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες, εθελοντές του περιβολιού του Αγίου Λαζάρου. Αγαπητοί φίλοι και συντιμότησα, στη Μητρόπολη του Αγίου και Δικαίου, φίλου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Λαζάρου του Τετραημέρου και Θαυματουργού, κυρία Στάλο Βουνιάδη. Οι εθελοντές από την Εκκλησία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου βρίσκονται σήμερα εδώ στο συσίδιο Λάρνακας, το οποίο ιδρύσατε με πολλούς κόπους και αγώνα ανακατάπαυστο για να συμπαρασταθούν μια μέρα από τις 365 μέρες το χρόνο που εσείς αγώγιστα και με θυσίες διακονείτε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των ταλαιπωρημένων συμπολιτών μας. Η ελεημοσύνη, η αγάπη και η αυτοθυσία είναι στοιχεία που λυτρώνουν και τρέφουν την ψυχή του ανθρώπου. Να δείτε δείχνω μου, κύριε Βαρνίκη, παρακαλώ. Είναι τα υλικά που δομούν στέρεες βάσεις στην κοινωνία, αρχές και αξίες που εσείς με το ήθος και το παράδειγμά σας αφυπνίζετε συνειδήσεις και διδάσκετε ανθρωπιά δίνοντας κουράγιο και ελπίδα σε όλους τους κατοίκους της Λάρνακας ανεξαρτήτου θρησκείας και καταγωγής. Φροντίζετε τον ανθρώπινο πόνο και είσαστε υπόδειγμα για όλους εμάς που η καλοπέραση και το προσωπικό κέρδος μας κάνει απάνθρωπους και απαθείς για τις ανάγκες του πλησίων μας. Είσαστε ένα άξιον τέκνο του Αγίου Λαζάρου
αφού ο Άγιος Λάζαρος είναι ο Άγιος της φιλίας, της φιλοξενίας και της αγάπης, αρετές που υπηρετείται με άψογο και συμβατόν τρόπο. Αξιωνόμαστε και εμείς από την χάρη του Αγίου Λαζάρου να σας παραδίνουμε σήμερα 600 κιλά κοτόπουλο, 600 κιλά ρύζι, 100 εικόνες του Αγίου Λαζάρου, μοιρέλαια, σελιδοδείχτες, εικονίτσες, 2 με 2.500 σοκολάτες και γλυκά, 100 κρασιά της Αγίας Μαρίας, λευκό κρασί, νέσκαφε και πολλά άλλα τα οποία ήρθαν σήμερα οι εθελοντές με κόπους, με αγάπη, με αυτοθυσία εμπορέσαμε να μαζέψουμε. Καθώς και διάφορα άλλα τρόφιμα για κάλυψη κάποιων αναγκών του συσσιδίου. Επιλέχθηκε αυτή η μέρα για να δοθεί το μήνυμα ότι δεν πρέπει να είναι Χριστούγεννα ή Πάσχα για να σκεφτόμαστε τους συνανθρώπους μας. Αλλά αυτό είναι καθήκον μας και καθημερινή υπόθεση. Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Νίκο Μπουμουντζή από τα ξενοδοχεία Forest Park και Αμοργός Boutique Hotel Λάρνακας, στην εταιρεία Lumisail Limited, την εταιρεία Κοτόπουλα Σκουμπρίς, όπου εδώ και τώρα κάποια αυγά, την εταιρεία Ανδρέας Καουρίς Limited, τον κύριο Μάριο Μπρίαμο, την κυρία Χριστίνα Δημητρίου. Τέλος, θέλουμε να πούμε στο συσίδιο Λάρνακας ότι από σήμερα ο Άγιος Λάζαρος μπαίνει επίσημα προστάτης των φτωχών και του συσσιδίου Λάρνακας και κυρία Βομιάτη, δεν είσαστε μόνοι σας, αλλά όλοι οι άγγελοι του Ιησού Χριστού, όλοι οι άγγελοι του ουρανού μας προστατεύουν και σας ευλογούν δια εντολών Ιησού Χριστού, διότι όποιος ελεά φτωχών δανείζει τον Θεό. Και αυτή είναι μόνο μια. Παρακαλώ, έχουμε μια αναποδέσμη. Κυρία Δάνια. Σας ευχαριστήσω. Πραγματικά το πιο σημαντικό είναι η μέρα που διαλέξετε να έρθετε για μένα. Γιατί έδωθηκε μεγάλο μήνυμα. Εμείς είμαστε όντως 365 μέρες τα τελευταία 13 χρόνια. Είναι ένας πόλεμος, ένας αγώνας καθημερινός. Και το ότι θα βγει αυτό το μήνυμα στον κόσμο ότι εδώ είμαστε κάθε μέρα για τους ανθρώπους, χωρίς κανένα συμφέρον, έδωσετε ένα μεγάλο μήνυμα και βοηθήσετε και στον αγώνα μας. Σας ευχαριστώ και νιώθω ότι, Λάζαρε μου, να σε αποκαλέσω με το μικρό σου έτσι, ότι νιώθω ότι όποτε θα σηκώσω τηλέφωνο θα είσαι δίπλα μου και είσαι φίλος της οικογένειας πρώτα απ' όλα, φίλος μας. Σε ευχαριστώ για τη στήριξη την καθημερινή. Για μένα είσαι πάντα δίπλα μου και το νιώθω. Σας ευχαριστώ όλους τους εθελοντές, τον κύριο Γκουλιουμνή που τον γνώρισα τελευταίως μέσω εσάς. Ευχαριστώ για την όλη βοήθεια. Πραγματικά είναι μεγάλη ανακούφιση γιατί εμείς κάποιοι δεν μπορούν να φροντίζουν την οικογένεια του σπίτι τους. Εμάς είναι καθημερινό να φροντίζεις 1.200 άτομα την ημέρα. Είναι ένας αγώνας. Σας ευχαριστώ ξανά όλους. Μας συγκινήσετε. Νιώθω μεγάλη συγκίνηση, ανακούφιση. Σας ευχαριστούμε, σας αγαπάμε. Και είναι ανοιχτός ο χώρος για όλους εσάς, όποτε θέλετε, όποτε μπορείτε. Σας ευχαριστώ. Όλη η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση είναι για τον Άγιο Λάζαρο. Ο προστάρης της πόλης μας. Πολιούχος της πόλης μας. Και όλος ο κόσμος εδώ, και άλλη δόση, διούν μου εμένα το ανάξιο την τιμή να τους εκπροσωπώ και έτσι κανένας από μόνος του. Κανένας από μόνος του. Επίσης θέλω να δώσω θερμές ευχαριστίες στον πρώην αρχηγό της Εθνικής Κύπρου, κύριο Λευτέρη Ελευθερίου, που πάντα είναι στο πλευρό της Εκκλησίας του Αγίου Λαζάρου, τον κύριο Εμίλιο, τους πάντες που είναι εδώ. Και παρακαλώ, κυρία Άννα, να δώσετε μια αναθοδέσμη στην κυρία Άννα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.